σήμερα συζητιέται ο προπολογισμό του ΑΕΔ. Σήμερα όμω, ξέρετε όλοι σα ότι και στη Βουλή συζητιέται και θα ψηφιστεί. Αυτό φαίνεται από τι δυνάμει που έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν τον προπολογισμό τη χώρα που ξέρουμε όλοι μα τι εστί. Λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια σήμερα να κατέβει κόσμος παρά τη βροχή. Γιατί εμεί λέμε ότι είμαστε κίνημα παντό καιρού, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα και στην πράξη, με όποιο καιρό και αν έχει, βρέχει, χιονίζει, κάνει κρύο. Εμεί πρέπει να είμαστε παρόντε να διατρανώσουμε μαζικά, αποφασιστικά και μαχητικά την αντίθεσή μα σε ένα προπολογισμό που τσακίζει του εργαζόμενου. Και να κλείσουμε λέγοντα ότι μπορεί στα χαρτιά να πάρουν αποφάσει η κυβέρνηση. Ε, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, οι εργοδότες που ενοχλούνται, να ξέρουν όμως ότι εμάς στο, στη διαδρομή μας, το ταξικό κίνημα εννοώ, η ιστορία μας λέει ότι πάρτε όσες αποφάσεις θέλετε, αλλά ξέρετε οι αποφάσεις δεν κρίνονται στα χαρτιά. Οι αποφάσεις κρίνονται στους δρόμους, στους αγώνες και επειδή μπροστά μας θα έχουμε συνέχεια στους αγώνες, ε, θα μα φρούν, όπω είπε και ο Θανάζη, μπροστά του και επειδή έχετε και συνέδριο τη ΓΕΣΕ, τα ζητήματα αυτά θα επιχειρήσουμε να ανοιχτούν εφόσον βεβαίως μπορέσει και γίνει συνέδριο της ΓΕΣΕ. Διότι με τα σημερινά στοιχεία και τη βρωμιά που υπάρχει από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δεν ξέρουμε, θα δούμε. Εδώ είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Πέφτουμε πάνω κατά πάνω και, και, και κάνουμε προσπάθεια τα διοικητικά συμβούλια των συνδικάτων να βγάλουν ανακοινώσει καταδίκη αυτή τη προσπάθεια που, δω, που κάνει εδώ η πλειοψηφία τη ΓΕΣΕ, που ξανατονίζουμε ότι κάνει προσπάθεια όχι μόνο στη δίκηση του, για τη διοίκηση του ΑΕΔ. Έχουμε εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 15. Προστασία των δικαστικών στελεχών. Έχουμε και εκεί εκπροσώπου. Υπάρχει εκπρόσωπο που είναι εδώ, Δήμο Εκουμπούρη, στον ΕΦΚΑ. Σε σημαντικέ σημαντικούς οργανισμούς και θέσεις που εκεί καταλαβαίνετε ότι η στάση των άλλων την είναι Λοιπόν, καταγγελίες πολλές από συνδικάτα και μάλιστα και από συνδικάτα που δεν είναι στη δική μας αντίληψη να κάνουμε προσπάθεια για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο, να τους παρεμποδίσουμε να συνεχίσουν αυτή την επιζήμια για τους εργαζόμενους ε, πολιτική τους. Να είστε καλά.